Αυτό εδώ το χωριό είναι το Καστόρι Λακωνίας, ημιωρινό χωριό του Βόρειου Ταϊγέτου, μόλις μισή ώρα από τη Σπάρτη. Αυτοί εδώ είναι οι χαμογελαστοί και φιλόξενοι κάτοικοι του χωριού. Και αυτός εδώ είμαι εγώ που παλεύω στις ανηφόρες και σκατηφόρες του ορεινού ημιμαραθωνίου που διοργανώθηκε 2 μέρες πριν τα Χριστούγεννα του 2023. Πάμε όμως να δούμε πώς ξεκίνησε η ιστορία από την αρχή. Πάμε από πίσω σιγά σιγά. Καταλαβαίνω σε 1,5 δευτερόλεπτο. Α, μπράβο, οκ, εντάξει. Έλα, γεια. 2 very boring minutes later. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού πάτε? Βάλτε εδώ, εδώ. Εδώ θα το βάλεις. Καλώς ήταν. Γεια σας. Κάτσε να βάλω τα ρήφα. Τι έγινε, εντάξει? Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Μπανιαρισμένος, λουστραρισμένος, αρωματισμένος, παρφουμαρισμένος και έτοιμος για να φύγουμε. Φύγαμε. Από την Αθήνα ξεκινήσαμε πρώτη η αφεντιά μου μαζί με τον Λευτέρη στην παραμονή του αγώνα. Λόγω του ότι είχαμε χρόνο και για να γλιτώσουμε την ταλαιπωρία της παραλαβής των συμμετοχών μας την ίδια ημέρα, αντί να πάμε στη Σπάρτη που είχαμε κλείσει το κατάλημα, πήγαμε πρώτα στο Καστόρι για να πάρουμε τα νούμερα με την άνεσή μας. Καστόρι. Έχουμε καλό καιρό, δεν είσαι. Σε αυτόν πείτε το που είναι δύσπιστος. Είναι δύσπιστος. Και τέτοιο καιρό να έχει, εμένα μου αρέσει τέτοιο καιρό. Πολυδεύκης, Καστόρι. Δίπλα είναι. Καλησπέρα. Χιόνια θα έχει αύριο. Θα κοιμηθούμε παρεΐτσα, ε. Όλος ο αγώνας γι' αυτό γίνεται. Νηριανάκης Μανώλης. Μανολάκης. 11.47. 11.47. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά είναι. Αυτά δεν έχουμε. Αυτά. Στον αγώνα πήραμε. Καλά κάνετε, μπράβο σας. Έτσι. Καλά κάνετε. Και τώρα με ταλαιπωρία, δε. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Πάρα πολύ. Γεια σας. Οι υπόλοιποι τρεις από την παρέα ξεκίνησαν αργότερα από την Αθήνα, έτσι πήραμε και τις δικές τους συμμετοχές και φύγαμε για τη Σπάρτη που είχαμε νοικιάσει ένα μικρό σπίτι για να τους περιμένουμε. Καλώς τα! Καλώς τα παιδιά, τα όμορφα! Γεια σας, παιδιά! Τελικά είναι πετρέλη. Ποιος είναι, το Λουκάς? Το Λουκάς και το Λοιπόν, είναι κρύωσε, πώς είναι η πίτσα? Εντάξει, ακόμα κρατάει. Χλιαρή. Το Δεκέμβριο ξημερώνει αργά, οπότε δεν υπάρχει και βιασύνη να γίνουν νωρίς οι αγώνες. Έτσι είχαμε όλη την άνεση να χαλαρώσουμε στο διαμέρισμα και να απολαύσουμε το ραδινό μας χωρίς να μας κοστίσει σε ύπνο για την επόμενη μέρα. Εν τω μεταξύ δεν είπαμε κουβέντα όλο το δρόμο. Τίποτα. Μιλιά. The next day. Λοιπόν, καλημέρα, ξημέρωσε 23 Δεκεμβρίου σήμερα. Έχουμε μια πολύ ωραία ημέρα από άποψη ότι είναι φωτεινή, είναι ζεστή. Θα είναι ζεστή γιατί το πρωί είχε παγωνιά, επειδή είχε ξαστεριά τη νύχτα. Και πάμε προς το Καστόρι. Έχουμε βγει από τη Σπάρτη. Ο αγώνας είναι σε 1,5 ώρα, οπότε έχουμε καιρό ακόμα. Θα πάμε εκεί, θα παρκάρουμε, θα αφήσουμε τα πράγματά μας, θα κάνουμε το ζέσταμά μας. Θα καλαμπουρδίσουμε, τι θα κάνουμε. Καλαμπουρδί. Θα καλαμπουρίσουμε. Ωραία μέρα έχει. Ωραία. Γιατί ξέρετε, γιατί είμαστε καλαμπουριτζίδες. Καλαμπουρτζίδες. Εδώ θα γίνει ο αγώνας σε λίγο. Έχουμε ακόμα σχεδόν 1 ώρα μέχρι να γίνει η κίνηση του μεγάλου του 22 χιλιόμετρων που θα τρέξουμε. Οπότε πάμε να κάνουμε μια βολτούρα να δούμε λίγο πώς είναι η φάση εδώ στο χωριό. Εμείς ευτυχώς προνοήσαμε και πήραμε από χθες τα νούμερά μας, οπότε δεν χρειάζεται να σταθούμε στην ουρά όπως κάνουν οι περισσότεροι.
Στον αγώνα θα τρέξει και ο Ζάρκο. Και ο Ζάρκο. Έλα, Ζάρκο. Να το να. Αρχίσαμε. Αυτό εγώ το περνάω δύο μέρες τώρα. Καλώς ήρθατε και αυτοί που ερχόσαστε για πρώτη φορά στον 10ο επαιτειακό αγώνα δρόμου Καστορίου. 22,5 χιλιόμετρα είναι η 10η φορά. Ο μικρός... 4, 3, 2, 1, ξεκινάμε για τον Ιταλικό Τραγούδι. Βγαίνεις από το ποτάμι, ξεκινάνε οι ανηφόρες. Ο φίλος μου Νευτέρης είπε, εκεί ξεχωρίζουν οι άντρες από τα παιδάκια. Και από τα σκυλάκια. Ε? Έχουμε κρεμάσει και πιπίλες στα δέντρα, όποιος χρειαστεί. Αχ, τρίτο χιλιόμετρο. Ακόμα δεν έχουμε δει τις ανηφόρες. Τις σοβαρές ανηφόρες. Άρχισαν τα πρώτα ζόρια οι ανηφόρες. Συμφωνώ. Όλα θα περάσω. Ακόμα δεν έχουμε δει τις έντονες ανηφόρες, αλλά έχουμε εναλλαγές. Ανηφόρα, ίσιο, μακατηφόρα. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Πέρασαμε πάλι από την είσοδο του χωριού, αφού κάναμε ένα κύκλο προς την κάτω μεριά. Τώρα ανεβαίνουμε στην πάνω μεριά. Στην πολύ πάνω μεριά. Αχ. Πάνω που μου ολοποιήθηκε και είπαμε τρέχουμε λίγο, τσουπ, πάλι ανηφόρες. Να ρε, τρέχουμε κιόλας. Τρέχουμε, τρέχουμε.
Τέλεια. Τα μισά φέρατε. Το διάκανε Γιώργιο. Επίσης. Όχι, ένας σκύλος ελεύθερος. Έλα! Έρχομαι! Βγήκε γρήγορα! Σε ένα εκκλησάκι. Δεν ξέρω ποιο είναι. Αλλά εδώ βγήκαμε σε δρόμο. Είμαστε στα 10 χιλιόμετρα. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στα μισά. Αλλά έχουμε κάνει τα μισά της ανάβασής μας. Έχουμε ξεπεράσει τα μισά της ανάβασής μας. Έχουμε κάνει 766 ανέβασμα. Άρα έχουμε άλλα 500 νομίζω. Σωστά λέω? Κάπου εκεί είναι. Ναι, 500 σίγουρα. Κάπου εκεί. Είμαστε πάνω από το μισά στην ανάβαση. Εδώ μας λέει, κάνουμε αριστερά. Πηγή Λουσίνας. Είμαστε στο 11ο χιλιόμετρο του αγώνα. Έχουμε περάσει τα 1000 υψόμετρο. Είμαστε σχεδόν στα 1080. Και συνεχίζουμε την ανάβασή μας. Τώρα εδώ είναι ένας ομαλός κομματόδρομος. Οπότε μπορούμε να τρέξουμε έτσι κάπως ομαλά, ελαφρύ τρέξουμε. Κι άλλος σταθμός. 11.47. Έχει πολύ χρόνο. 90. Παιδιά, είσαστε στη μέση της διαδρομής. 90. Ναι. Πάει και ο τρίτος σταθμός. Τώρα απομείναμε μόνοι μας στην ανηφόρα την έντονη. Ανεβαίνουμε το κομμάτι της αντιπυρικής ζώνης που είναι μια πολύ απότομη έντονη ανηφόρα. Θα φτύσουμε λίγο ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, άρα θα την ανέβουμε. Κάτι θα γίνει. Οικονομία δυνάμεων τώρα. Σταθερό περπάτημα για να βγει. Ανέβουμε και πάνω.
και επιτέλους μετά τον έντονο ανήφορο ήρθαμε σε ένα χωματόδρομο που σιγά σιγά αρχίζουμε και επαναφέρουμε το τρέξιμο. Εδώ όμως το υψόμετρο είναι 1300. Έχει κρύο στη σκία. Άμα δεν σε βλέπει ο ήλιος και σε φυσάει ο αέρας, είναι λίγο παγωμένο. Έχουμε ανέβει συνολικά 1050 μέτρα. Έχουμε φτάσει σχεδόν δηλαδή στο υψηλότερο σημείο του αγώνα. Τώρα φαντάζομαι, δεν ξέρω, οι ανηφόρες δεν θα είναι πολύ έντονες από εδώ και πέρα. Οπότε, έχοντας δυνάμεις και ένα ακόμα τζελάκι, μπορούμε να κατέβουμε αξιοπρεπώς κάτω. Υψόμετρο. Μόλις περάσαμε τα 1400 υψόμετρο και φτάσαμε σε ένα ακόμα σταθμό, είμαστε στα 14 χιλιόμετρα. Έχουμε περάσει τα 14, είμαστε στο 15. Πάμε. 123, 1096. Γεια σας παιδιά, καλά Χριστούγεννα. Επίσης παιδιά, να είμαστε καλά. 15 χιλιόμετρο. 1450 μέτρα υψόμετρο και αρχίσουμε να βλέπουμε κάποιες κατηφόρες. Για να δούμε μήπως μας ξεγελάνε και μας φυλάνε για αργότερα και άλλες ανηφόρες. Α, να το, και άλλη ανηφόρα. Θα το βούλωνα καλύτερα. Έχεις να πάει. Όχι. Κορδέλα δεν έχει τίποτα από εδώ. Οι κατηφόρες είναι δύσκολες γιατί άμα χάσει τον έλεγχο στοριάστηκες και πας κουτρουβολώντας κάτω. Πού είναι το τσίπουρο? Με το φυστίκι θέλει τσίπουρο, ρε παιδιά. Έλα εδώ. Έλα εδώ, άστα αυτό τώρα εκεί πέρα. Τι κάθεσαι και πίνεις, βάλ το κάτω. Τι είναι αυτό, τσίπουρο? Αυτό που ζήτησες, έλα. Λίγο. Πάρ' το. Αλήθεια τώρα, ε. Ε, τι, όχι, ψέματα. Για δοκίμασε να δεις. Μπράβο, ωραία. Τράβασε εκεί πέρα. Α, τσίπουρο, ρε παιδιά, το πιο. Χρόνια πολλά. Βάρτα και από καλά Χριστούγεννα. Πάμε τώρα, έχουμε. Καλή χρονιά. Τώρα να πήραμε έχουμε την τόπα μας, πάμε να τερματίσουμε. Ναι. 20 χιλιόμετρο. Ακούμε πλέον τα μεγάφωνα από το χωριό και πλησιάζουμε. Έχουμε άλλα 2 χιλιόμετρα για να τερματίσουμε. Όλα κατεφορικά εκτός από τα τελευταία 100 μέτρα που νομίζω είναι λίγο ανηφορικά, αλλά δεν θα μας πει. Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Α, παρασύρθηκα. Ωα.
Είναι μακριά ακόμα. Είναι μακριά ακόμα. Πλησιάζουμε, φτάνουμε, μπήκαμε στο χωριό. Είμαστε την τελευταία ευθεία, τερματίσουμε και... Αυτός ήταν ο τερματισμός. Φτάσαμε, καλά ήτανε. Ήρθε η ώρα να εφοδιαστούμε τώρα με φασολάδα. Γιατί κάποιοι είπαν εδώ πέρα, όχι από εσάς. Ωραίο πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε καλά, παιδιά. Φασολάδα μας. Εγώ, γιατί εμείς στην τρίτη δεν κουραστήκαμε καθόλου. Έλα, Σιγεία. Μια μάτση. Αυτός ήταν ο αγώνας. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Κάντε εγγραφή στο κανάλι για να δείτε και τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Σκούρασες.